στην Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαιτέρως στο πρώτο της βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Γένεσης, διαβάζουμε μεταξύ άλλων, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, τα περί της δημιουργίας του κόσμου με τελειότερο από τα δημιουργήματα του Θεού τον άνθρωπο. Και ενώ είναι απλός ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η δημιουργία όλων των υπολείπων κτισμάτων, ο Θεός είπε και γεννήθησαν, στην περίπτωση της δημιουργίας του ανθρώπου υπάρχει μία αναλυτικότερη περιγραφή. Για να μην σας κουράζω, θα επιμείνω μόνο σε εκείνο το σημείο το οποίο θα μας απασχολήσει απόψε, διότι την αφορμή μας την έδωσε η Ιερά Ημνολογία της Εορτής του Αγίου Αντωνίου. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και καθ' ομοίωση αυτού. Και ακούσαμε σήμερα στο δοξαστικό τροπάριο της Ιεράς Ημνολογίας του Αγίου Αντωνίου αυτήν την ίδια έκφραση να χρησιμοποιεί ο Ιερός Συνοδός για να περιγράψει τον τρόπο της ζωής του Αγίου Αντωνίου. Η Ιερά Ημνολογία είναι ένας δημιουργικός τρόπος περιγραφής της ζωής του τιμωμένου Αγίου, αλλά και ευρύτερα της ζωής της Εκκλησίας. Και μέσα από την πρώτη κιόλας φράση αυτού του δοξαστικού τροπαρίου ακούμε τον Ιερό Ημνοδό να μας λέει ότι ο Άγιος Αντώνιος ετήρησε, διεφύλαξε το κατ' εικόνα αλόφυτον. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτά τα δώρα της δημιουργίας μας από το Θεό. Το δώρο του κατ' εικόνα, το οποίο όπως ερμηνεύοντας οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν, είναι δύο κύρια πράγματα. Η λογική και η ελευθερία. Ο Θεός μας έδωσε λογική. Μας πρίκησε με νου, ώστε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον νου προκειμένου να προοδεύουμε στη σχέση μας με Εκείνον. Ενώ ταυτόχρονα μας χάρισε την ελευθερία. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, και η λογική, η ελευθερία, είναι ιδιότητες του Θεού, που απλόχερα τις προσφέρει στο δημιούργημά του, στον άνθρωπο. Να γιατί κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι ο άνθρωπος είναι το έτερον του Θεού, ο άλλος του Θεού, το δικό του δημιούργημα, το οποίο φτιάχνεται κατ' εικόνα του δημιουργού του, με στόχο να φτάσει στο καθομοίωση του δημιουργού του. Τι ήταν εκείνο που τήρησε αλόβητο ο Άγιος Αντώνιος? Υπήρξε άνθρωπος που χρησιμοποίησε την λογική του προκειμένου να προοδεύσει στη σχέση του με το Θεό. Εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε το νου μας αρκετές φορές προκειμένου να κάνουμε κακό στους άλλους, να αποκαλύψουμε τον εμπαθή μας τρόπο ζωής. Χρησιμοποιούμε το νου μας υποτασσόμενοι στα πάθη, στον τρόπο της ζωής εκείνων ο οποίος κρατά τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στον εαυτό του και δεν τον αφήνει να ανοιχθεί σε σχέση με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό του. Ο Άγιος Αντώνιος, αν και υπήρξε ασκητής, αποκομμένος από τους ανθρώπους, χρησιμοποίησε το νου του όχι για να παραμείνει απομονωμένος, κλεισμένος στον εαυτό του, αλλά για να ανοίξει στη σχέση του με το Θεό
και να αποκαλυφθεί μέσα από τον εαυτό του η παρουσία του Θεού στη ζωή του. Όμως ο Άγιος Αντώνιος και την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός ως δώρο με ένα τέτοιο τρόπο την χρησιμοποίησε. Συνήθως οι άνθρωποι ορίζουμε ως ελευθερία την εκλογή μεταξύ του ενός ή του άλλου πράγματος. Την δυνατότητα αυτή που έχουμε να διαλέξουμε. Όμως προσέξτε ότι η επιλογή δεν είναι εκείνη που μας καθιστά ελεύθερος. Γιατί εκείνος που καλείται να επιλέξει, καλείται να αρνηθεί και κάτι. Αυτό που δεν θα επιλέξει. Και όταν αρνείσαι κάτι, στερείσαι αυτό που δεν θα επιλέξεις. Και η στέρηση είναι εκείνη που πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο σε μία αποκάλυψη των παθών του, όταν δεν είναι συνειδητός ο τρόπος της στερήσεως. Δημιουργεί την ανάγκη. Έχω ανάγκη αυτό που στερήθηκα. Και η ανάγκη είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να μην είναι ελεύθερος, να παραμένει υποδουλωμένος. Άρα λοιπόν η ελευθερία δεν είναι η εκλογή μεταξύ του ενός ή του άλλου ή περισσότερων πραγμάτων. Αλλά η ελευθερία για την Εκκλησία είναι η δυνατότητα που σου προσφέρει ο Θεός ώστε να παραμείνεις σε μία ουσιαστική σχέση μαζί Του προοδεύοντας δια της ελευθερίας σου σε αυτήν την πορεία για συνάντηση με εκείνο. Είναι μία πρόοδος σε μία σχέση. Ο Θεός είναι εκείνος που μας απελευθερώνει από οτιδήποτε μας κρατά εγκλωβισμένους στον εαυτό μας, δηλαδή στον εμπαθή τρόπο ζωής, και μέσα από αυτήν την ορθή χρήση της λογικής αλλά και της ελευθερίας ανοίγεται ο δρόμος για το καθομοίωση, δηλαδή για την δυνατότητα που οι άνθρωποι έχουμε να προοδεύσουμε σε αυτή μας τη σχέση με τον Θεό. Ο Άγιος Αντώνιος χρησιμοποίησε το λογική και την ελευθερία του, δηλαδή τον ασκητικό τρόπο ζωής τον οποίο επέλεξε και περί του οποίου ομιλεί στη συνέχεια το τροπάριο, για να απελευθερώσει το νου του από κάθε αντίθετο λογισμό και για να αποκαλύψει τον ορθό τρόπο και την σωστή κατεύθυνση της ελευθερίας που του χάρισε ο Θεός. Γι' αυτό και, αν και ασκητής ο ίδιος, αν και ευρισκόμενος μέσα στην έρημο, αν και είναι ένας άνθρωπος που εγκατέλειψε τον κόσμο, εν τούτης εξακολουθεί να παραμένει ένα ασφαλές πρότυπο ζωής και για μας όλους που ζούμε μέσα στον κόσμο. Γιατί καλούμαστε να μιμηθούμε τον Άγιο Αντώνιο σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τα δώρα που του προσέφερε ο Θεός. Τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε την ελευθερία του ως μια κατάφαση στο ναι της αγάπης του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε την λογική του προκειμένου να βουλεύεται και να σκέπτεται και να λογίζεται πράγματα που μόνο ο Θεός θέλει. Αυτά όλα ασφαλώς δεν είναι εύκολα. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσπάθεια. Αλλά και ο Άγιος Αντώνιος ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν. Αγωνιστής, ασκητής, άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε, φωτίστηκε από τη χάρη του Θεού, αφέθηκε στην χάρη του Θεού, γιατί μόνος ο δικός μας ο αγώνας τίποτα δεν κάνει, και έτσι αξιώθηκε να λάβει τα ουράνια χαρίσματα του Θεού, τα κρίτωνα για τα οποία μας μίλησε η Ιερά Ενολογία. Μακάρι και εμείς όλοι, και ευχηθείτε προς τούτο Άγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί μου πατέρες και εσείς αδελφοί, όσοι προσήλθαμε σήμερα να προσκυνήσουμε τον Άγιο Αντώνιο και να εξητήσουμε
τις πρεσβείες και τις ηγεσίες του ενώπιον του Θεού, να τον τιμήσουμε αξιοχρέως, αγωνιζόμενοι, να τηρούμε και να μιμούμεθα τον τρόπο της ζωής του. Αμήν. Μην απολύεις των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφράνη μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.